τώρα σε μια τόσο τεράστια χώρα, ας πούμε, ποιος αποφάσιζε αυτά τα θέματα? Είναι κεντρικά. Τα θέματα αυτά έρχονται από το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, η κυβέρνηση έπαιρνε 5 που θεωρούσε ότι ήταν ικανοί και έκανε τα θέματα. Μάλιστα, χωρίς να έχουν επαφή με την πραγματικότητα ή ήταν. Ωραία. Κάποια επαφή υπήρχε, κάποιες συνομιλίες. Ωραία. Ο Αργύρης ο Θεός, ο οποίος ανήκει και στο Σύλλογο Γονέων και βιντεοσκοπεί και την... Είμαι γονέας από την Αποκριστής, η οποία και αν δοκιμαντεύει την ιστορία της σύστασης των πρωτοβουλίων ασχολείωστε εδώ και ένα χρόνο και θα συνεχίσω να το εκπληρώνω για καιρό ακόμα. Η ερώτηση που έχω να κάνω είναι αφορά τα grammar schools και θέλω να ρωτήσω, ο απόφυτος του grammar school έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα όταν πάει σε ένα βρετανικό πανεπιστήμιο να ζητήσει να γίνει διδακτός? Όχι, όχι, όχι τυπικά. Ωραία. Ναι, ναι. Όπως είπατε. Λέγεται αν θέλετε και τις... Βλέπουμε ότι αράζει ο Γιώργος, είπε διευθυντής του πρώτου πειραματικού σχολείου, Λύκειο Αθήνας. Μια ερώτηση. Είπατε ότι τα αποτελέσματα, τα μονησιακά αποτελέσματα, δηλαδή στο Grammar Schools και προϋπόλοιπο σχολείο, δεν είχαν μεγάλη διαφορά. Θα ήθελα να ξέρω αν τα αποτελέσματα όσον αφορά την επιτυχία στη σταδιοδρομία των κομματικών έχουν ενταχθεί και αν και έχουν βρεθεί διαφορές. Υπήρχε αντίστοιχο αυτό που είπε, αλλά λίγο πιο ανοιχτό. Κοιτάξτε, υπάρχουν διαφορές. Φυσικά υπάρχουν διαφορές γιατί προτιμούνται τα παιδιά σε συγκεκριμένα σχολές και σε συγκεκριμένες εργασίες, θα έλεγα. Όχι σε συγκεκριμένα σχολές, γιατί δουλεύω στο πανεπιστήμιο και δεν θα ήθελα να το πω αυτό. Αλλά σε συγκεκριμένες εργασίες προτιμούνται τα παιδιά τα οποία τελειώνουν από συγκεκριμένα πανεπιστήμια ή από συγκεκριμένες σχολές, όπως είναι της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ. Οξφόρδη και Κέιμπριτζ, το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών έρχονται ή από ιδιωτικά σχολεία ή από grammar schools. Ωραία. Και ο κύριος. Ναι, πέστε και την ιδιότητα. Ακόμα αποκλείονται περιοχές. Τα σχολεία τα ίδια δεν θέλουν. Επειδή θέλουν, τα σχολεία τα ίδια δεν θέλουν να πάρουν μαθητές από συγκεκριμένες περιοχές, γιατί θέλουν να βγάλουν καλά αποτελέσματα, τα αποτελέσματα των οποίων, από τα οποία εξαρτάται και η χρηματοδότησή τους. Ναι, ο Γιώργος ο Μπαραλός, ο πρόεδρος της Ένωσης Σχολικών Συμβούλων. Ναι. Προς το παρόν. Ήθελα να πω το εξής. Ξέρω ότι υπάρχουν σχολεία στην Αγγλία ακόμα και σήμερα, τα οποία διώκουν αυτές, επειδή δεν έχουν καλά αποτελέσματα, γιατί μειώνονται το βάθος των σχολείων. Αυτό ήθελα να ξέρω πόσο ισχύει ακόμα, γιατί τα διαβάσματά μου και οι πληροφορίες λένε κάτι που αυτό γίνεται. Και ήθελα να ρωτήσω, τα τεστ χρησιμοποιούνται, με ποιο τρόπο, αν χρησιμοποιούνται και με ποιο τρόπο για την επιλογή των μαθητών? Γιατί οι εξετάσεις έχουν ένα νόημα, δείχνουν τα σχολεία τη δουλειά του. Έχουν τη δυνατότητα και να επιλέξουν στην είσοδο τους μαθητές. Τα grammar schools, αυτά τα 164 grammar schools που υπάρχουν ακόμα στην Αγγλία, χρησιμοποιούν το 11 συν-τεστ για την επιλογή των μαθητών, το τεστ γενικής νοημοσύνης. Τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία δεν χρησιμοποιούν κάποιο διαγωνισμό για να επιλέξουν τους μαθητές που θα δεχτούν στο γυμνάσιο, τυπικά. Κάποια σχολεία όμως, όχι, με βάση τη διεύθυνση κατοικίας των παιδιών, με βάση όλους τους μηχανισμούς αποκλεισμού ή μη, που ανέφερα στην ομιλία μου. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν σχολεία τα οποία μπορεί να βάλουν τους μαθητές να περάσουν, να δώσουν εξετάσεις, όχι για να τους απορρίψουν υποχρεωτικά, αλλά για να τους βάλουν σε συγκεκριμένες ομάδες μέσα στη σχολική τάξη, ειδικά στα μαθηματικά και στη γλώσσα. Εργασιακές ομάδες μέσα στο σχολείο. Οπότε θα υπάρχουν από την αρχή που θα πάνε τα παιδιά στο γυμνάσιο, θα μπουν σε ομάδα για τους πολύ καλούς μαθητές στα μαθηματικά ή για τους πολύ μέτριους μαθητές στη γλώσσα. Και θα παραμείνουν στις ομάδες αυτές μέχρι να τελειώσουν το σχολείο, εκτός φυσικά αν σημειώσουν σημαντική πρόοδο. Πάντως ισχύει, αν με επιτρέπετε να επανέλθω, ένα σχολείο έχει τη δυνατότητα να πει στους μαθητές: αυτή τη χρονιά δεν θα σας πάρουμε, γιατί είναι χαμηλές επιδόσεις? Όχι. 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 Δεν μπορεί να το πει αυτό. Πρέπει να βρει άλλο
πρέπει να βρει άλλο κριτήριο. Ωραία. Και η Λίτσα, η πρώην πρόεδρος του Βαρβακίου, του Συλλόγου Γονέων του Βαρβακίου. Α, ναι, βέβαια. Τα φροντιστήρια στην Αγγλία, ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να δείτε. Οι περισσότεροι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους στα φροντιστήρια για να μπορέσουν να μάθουν πώς να λύνουν τις ασκήσεις, πώς να ανταποκριθούν στις ασκήσεις των μαθηματικών, της γλώσσας και του γενικού συλλογισμού. Άρα στην Αγγλία θεωρείται αποδεκτή, όχι σχεδόν επιβεβλημένη. Επιβεβλημένη, όχι αποδεκτή. Επιβεβλημένη, θα έλεγα. Παρακαλώ. Ωραία. Θα έλεγα να σταματήσουμε εδώ, να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσετε και κάτι άλλο. Να. Και σας λέω, η διάθεση είναι να συζητήσουμε πάρα πολύ. Okay. Ανά, ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Ωραία. Ας τα το βρούμε. Να πω καταρχάς ότι μαζί μας είναι πολύ, δεν είμαστε πάρα πολλοί, αλλά είναι επίλεκτοι αυτοί που είναι. Μαζί μας, επειδή αναφέραμε κάποια πρότυπα, είναι ο υποδιευθυντής του Γυμνασίου του Βαρβακίου, είναι η πρώην διευθύντρια του Κολεγίου Αθηνών και υπεύθυνη για τα κομμάτια επιμόρφωσης του Κολεγίου Αθηνών και ψυχικού. Είναι και πολλοί άλλοι, δεν τους ξέρω, αν κάποιος θέλει να πει κάτι μέχρι να αρχίσουμε. Είναι από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου η συνάδελφος. Πέστε μας. Δεν τους ξέρω. Ποιοι διευθυντές είναι? Φιτσιτέλε, εγώ με βάγια, από το πρότυπο πειραματικού του Γυμνάσιου Αγίου Αθανασίου. Α, χαρήκαμε πολύ. Ναι. Μεγάλη μας τιμή. Ωραία. Ίσως αδικό κάποιους που είναι εδώ, θα φανούν στην πορεία. Λοιπόν, η παρουσίαση που θα κάνω, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Βασίζεται σε αυτά τα σημεία, στα 7 σημεία, κάποια εισαγωγικά, κάποια αποσαφήνιση όρων, αναφέρομαι βασικά στην ελληνική πραγματικότητα, έτσι. Μια συνοπτική αναδρομή στα πρότυπα και στα πειραματικά σχολεία μέχρι το 2011. Δύο λέξεις για τον πειραματισμό και την έρευνα σήμερα στην εκπαίδευση. Δύο λόγια για το μοντέλο του παράλληλου δικτύου σχολείων για τη γενίκευση καλών πρακτικών στην ευρύτερη εκπαίδευση. Έχει ένα ερωτηματικό εκεί. Δύο λέξεις για τις διεθνείς τάσεις για τη βελτίωση σχολείου. Και θα κλείσω με κάποιες, δεν κλείνω με συμπεράσματα, αλλά μάλλον με κάποιες επισημάνσεις και ανοιχτά ζητήματα. Παράξενο ακούγεται, αλλά αυτό μπορώ να κάνω. Θα ξεκινήσω μια προσωπική αφήγηση. Για να μπω στο θέμα. Παρά το ότι είχα μικρή εμπειρία εκπαιδευτικού σε πειραματικό γυμνάσιο το 1990, ένα εξάμηνο. Ήμουνα στο ίδιο, στο δεύτερο πειραματικό γυμνάσιο καθηγητής. Δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία στη συνέχεια στην ακαδημαϊκή μου πορεία. Το 2011 βρέθηκα στο Εθνικό Συμβούλιο, στο ΕΣΥΠ, όπου συζητιόταν ο νόμος για τα πρότυπα πειραματικά σχολεία,
ως πρόεδρος του τότε Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και μάλιστα καθόμουν δίπλα στον πρόεδρο του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, ο οποίος είχε πρωτοστατήσει στη σύνταξη αυτού του νόμου που δημιούργησε τα πρότυπα πειραματικά σχολεία. Παράτι δεν ήταν το θέμα, δεν ήμουν ιδιαίτερα προετοιμασμένος για το θέμα αυτό, τοποθετήθηκα και διαφώνησα σε αυτό το νόμο, παίρνοντας σημαντικό ρίσκο εξαιτίας της θέσεώς μου τότε, που αντιτίθετο στην κυβερνητική θέση, προτείνοντας μια διαφορετική θέση για τον πειραματισμό. Βέβαια τότε, επειδή είχα πολλές ευθύνες στον οργανισμό που προείδρευα, είχα εκ των πραγμάτων άλλες πολύ σημαντικές προτεραιότητες. Γι' αυτό το αμέσως επόμενο διάστημα δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τα πρότυπα πειραματικά σχολεία. Το θέμα τέθηκε έντεκα το 2013, όταν άρχισε να εφαρμόζεται ο νόμος και στα παιδιά μας που δεν είχαν εισαχθεί με εξετάσεις αλλά με κλήρωση στο πειραματικό γυμνάσιο. Θα έπρεπε να δώσουν εξετάσεις για να μπουν στο λύκειο, στο οποίο θα πήγαιναν συμμαθητές και φίλοι τους. Υπήρξε τότε, κάποιοι το θυμούνται εδώ πέρα, μια έντονη κινητικότητα και αντίδραση με στόχο να αποφευθούν ξαφνικά οι εξετάσεις, τουλάχιστον για τα παιδιά που είχαν εισαχθεί στα πειραματικά σχολεία με κλήρωση. Εκεί βίωσα τη ρητορία που αφορούσε τις εκπαιδευτικές πολιτικές, όπως επρόκειτο να εφαρμοστούν ξαφνικά. Ήρθα επίσης σε επαφή με τους συλλόγους γονέων πολλών πειραματικών σχολείων. Αυτά με οδήγησαν στο να μελετήσω βαθύτερα το θέμα των εισαγωγικών εξετάσεων στα πρότυπα πειραματικά σχολεία. Βέβαια, με το θέμα της καινοτομίας, της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της ηγεσίας του σχολείου, ασχολιόμουν επαγγελματικά και ερευνητικά περισσότερο από 10 χρόνια. Μετά την αφήγηση αυτή, θα προσπαθήσω να αποσαφηνίσουμε κάποιους όρους για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε καλύτερα. Και ξέρω ότι μέσα σε αυτό το κρατήριο υπάρχουν άνθρωποι με πολλές γνώσεις και εμπειρία στην εκπαίδευση, στην εκπαιδευτική έρευνα, στην καθοδήγηση σχολείων, σχολική σύμβουλη, πανεπιστημιακή κτλ. Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί ξέρω πολύ καλά από το κοινό που είναι εδώ, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν και γονείς που δεν έχουν ιδιαίτερη ενασχόληση με, μπορεί να ασχολούνται με τα παιδιά τους, αλλά δεν έχουν επαγγελματική ενασχόληση με τα θέματα της εκπαίδευσης. Γι' αυτό επιτρέψτε να μιλήσω πάρα πολύ απλά. Η γλώσσα μου θα είναι πάρα πολύ απλή, όχι κατανοητή, όχι δύσκολη. Και λέω, επιτρέψτε μου οι δήμονες που υπάρχουν εδώ πέρα να μιλήσω με αυτή την απλή γλώσσα. Ξεκινάω λοιπόν με την αποσαφήνιση κάποιων όρων. Πρότυπο σχολείο. Στη χώρα μας έχει καθιερωθεί να ονομάζεται το δημόσιο σχολείο στο οποίο οι μαθητές εισάγονται με εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα με διαγωνισμό, γιατί συνήθως στα σχολεία αυτά ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι πολύ μικρότερος από τον αριθμό των αιτήσεων. Παραδείγματος χάρη διπλάσιος, τριπλάσιος και κάποιες φορές γίνεται ακόμα, με τα πρόσφατα δεδομένα, ακόμα και εξαπλάσιος ή εφταπλάσιος. 10. Έχουμε και 10. Λίγο παραπάνω. Και λίγο παραπάνω. Α, δεν έχω από όλα τα σχολεία. Ναι, δεν έχω προλάβει. Έχω δει σε 2-3. Σε παρόμοια κατεύθυνση, σε άλλες χώρες όπως στην Αγγλία, συναντάμε τα grammar school, τα είπε πάρα πολύ καλά η Άννα Ιτραϊανού, για τα οποία έχουν γίνει πολλές συζητήσεις με τους γονείς και τα πολιτικά κόμματα αυτής της χώρας. Πάντως είναι λίγα στον αριθμό, το ανέφερε η Άννα, 160, και δεν αποτελούν την αιχμή του δόρατος των εκπαιδευτικών αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων στην Αγγλία. Πειραματικό σχολείο, δύο λέξεις επιλεκτικά. Έτσι. Είναι μια διαφορετική οντότητα και σχετίζεται με τη δυνατότητα του πειραματισμού σε νέες μεθόδους διδασκαλίας, νέα εγχειρίδια, νέα προγράμματα σπουδών κτλ. Αν ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν φημισμένα τα πειραματικά σχολεία του μεγάλου φιλοσόφου και παιδαγωγού Τζον Ντιούι. Στην Ελλάδα είναι γνωστό το πειραματικό σχολείο στη Σκουφά, στην Αθήνα, όπως και το πειραματικό σχολείο της Θεσσαλονίκης και άλλα που ιδρύθηκαν στη συνέχεια. Πολύ καλά πειραματικά σχολεία υπάρχουν λίγα στη Γερμανία σήμερα, ενώ γενικότερα δεν νομίζω ότι αποτελούν πλέον την κύρια μορφή πειραματισμού στην εκπαίδευση. Πρότυπο πειραματικό σχολείο. Ως όρο δεν τον έχω συναντήσει στη βιβλιογραφία πριν το 2011. Είναι δύο διαφορετικές οντότητες στη συσκευασία της μιας.
που νομίζω σταδιακά, αναγκαστικά, θα οδηγήσει σε μορφές